Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 673. Είναι από το κεφάλαιο 3 του Ιερεμία του Προφήτου, 3 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Σελίδα 673, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 21. Φωνή ακούστη επί των υψηλών τόπων, κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ, διότι διέστρεψαν την οδόν αυτών, ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών. Επιστρέψατε ή αποστάτε, και θέλω ιατρεύσετε σ' αποστασία σας. Ναι, ιδού εμείς ερχόμεθα προσέδει ότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός ημών. Το όντι εις μάτιν ελπίζεται σωτηρία εκ των λόφων και εκ του πλήθους των ωραίων. Μόνο εν Κυρίω το Θεό ημών είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Διότι η Εσχήνη κατέφαγε τον κόπον των πατέρων ημών εκ της νεότητος ημών. Τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών, τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών, εν τη Εσχήνη ημών κατακείμεθα και η ατιμία ημών καλύπτει μας, διότι μαρτήσαμε εις Κύριον των Θεών ημών. Εμείς και οι πατέρες ημών εκ της νεότητος ημών έως της ημέρας ταύτης, και δεν υπηκούσαμεν εις την φωνή Κυρίου του Θεού ημών. Εάν επιστρέψεις, Ισραήλ, λέει Κύριος, επίστρεψον προς εμέ. Και αν εκβάλεις τα βδελήγματά σου απ' εμπροσθέν μου, τότε δε θέλεις μετατοπιστεί. Και θέλεις όμως, λέγον, ζει Κύριος εν αληθεία, εν κρίση και εν δικαιοσύνη, και τα έθνη θέλουν συνευλογίστε εν αυτό, και εν αυτό θέλουν συνδοξαστεί. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς τους άνδρας Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ. Αρωτριάσατε τους και χερσωμένους αγρούς σας και μη σπείρετε μεταξύ ακανθών. Περιτμήθητε εις τον Κύριον και αφαιρέσατε τα σακροβιστίας της καρδίας σας, άνδρες Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, μήποτε εξέλθει ο θυμός μου σπήρ και εξαφθεί και ουδίστε λυείστε ως βέσον ένε και εν της κακίας των πράξεών σας. Αναγγείλατε προς τον Ιούδαν και κηρύξατε προς την Ιερουσαλήμ και είπατε: ηχήσατε σάλπικαν εις την γη, βοήσατε, συναθρίστητε και είπατε συνάχθητε και ας εισέλθομεν εις τας οχυρωμένας πόλης. Υψώσατε σημαίαν προς τη Σιών, σύρθητε μη σταθείτε, διότι εγώ θέλω φέρει κακόν από βορρά και συντριμών μέγαν. Ο Λέων ανέβει εκ του δάσους αυτού και ο εξολοθρευτής των εθνών εσηκώθη. Εξήλθεν εκ του τόπου αυτού δια να ερημώσει την γη σου. Η πόλη σου θέλουσι καταστραφεί, ώστε δε θελείστε ουδείς ο κατοικών. Δια τούτο περιζώστητε σάκους και θρηνήσατε και ολολήξατε. Διότι ο φλογερός θυμός του Κυρίου δεν είναι στράφη αφημών. Και εν εκείνη τη μέρα, λέει ο Κύριος, η καρδία των βασιλέων θέλει χαρή και η καρδία των αρχόντων. Και οι ιερείς θέλουσι εκδαμβηθεί και οι προφήτε θέλουσιν εκπλαγεί. Τότε είπα: ο Κύριε Θεέ, απατών λοιπόν οι πάτσες των λαών τούτων και την Ιερουσαλήμ λέγον ειρήνη θέλετε έχει, ενώ η μάχαιρα έφτασε έως της ψυχής. Αυτό είναι το ερώτημα, αμήν, αυτό είναι το ερώτημα του Ιερεμία προς το λαό Ισραήλ, αλλά προς το Θεό περισσότερο. Τον Θεό τον ξέρει ότι είναι μακρόθυμος, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, ότι αρέσκεται στο να συγχωρεί, χαίρεται εις το να ευλογεί και δοξάζεται το όνομά του εις το να σώζει. Άρα λοιπόν τα λόγια που ακούει από το Θεό, ή καλύτερα που περιμένει να ακούσει από το Θεό, είναι ότι εγώ θα σας ευλογήσω. Όμως αδερφοί αγαπητοί, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και είναι τελείως διαφορετικά όχι γιατί άλλαξε ο Θεός ή αλλάζει ο Θεός ή μετατρέπει τη σκέψη του και την νοοτροπία του ο Θεός στη σχέση του με τους ανθρώπους, αλλά θα δούμε σήμερα αδερφοί αγαπητοί τι βλέπει ο Θεός και πώς απαντάει, αλλά ιδιαιτέρως ποια είναι η γιατριά. Γιατί η γιατριά στη σχέση μας με το Θεό πάντα υπάρχει. Γιατριά στην οποιαδήποτε κατάσταση κακή και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, πάντοτε υπάρχει. Αρκεί ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει μέσα από το θέλημα του Θεού, από το Λόγο του Θεού και μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου πώς πρέπει να πολιτεύεται και πώς πρέπει να πλησιάζει το Θεό. Είναι μέγα μυστήριο να μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάζει το Θεό και να μην είναι ματαία η προσπάθειά του.
να πλησιάζει το Θεό και να υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Λέει λοιπόν ο Ιερεμίας, δια Πνεύματος Αγίου, και επίσης κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Όλη η γραφή έχει γραφτεί από προφήτες. Γι' αυτό και ο λόγος είναι προφητικός. Δεν είναι ανθρώπινος. Είναι θεόπνευστος. Και ουδεμία προφητεία στη γραφή έχει γίνει από ανθρώπινη διασάφηση, από ανθρώπινη απόφαση. Ό,τι διαβάζουμε λοιπόν δεν είναι η άποψη του Ιερεμία, η άποψη του Παύλου, η άποψη του Πέτρου, είναι η άποψη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η άποψη του Θεού του ίδιου. Λέει λοιπόν ο Ιερεμίας, φωνή δια Πνεύματος Αγίου, προφητικά. Φωνή ακούστηκε, ενώ όλα πάνε καλά στον Ιούδα μέχρι αυτή τη στιγμή. Όλα πάνε καλά. Δεν έχει έρθει ακόμη το μεγάλο κακό που πρόκειται να έρθει. Και προφητικά τώρα ο Θεός λέει, φωνή ακούστη επί των υψηλών τόπων, κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ. Γιατί? Γιατί διέστρεψαν την οδόν αυτών, ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών. Όταν ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, στη σχέση του με το Θεό, στη ζωή του, ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο να διαστρέψει το δρόμο του. Δηλαδή, ενώ ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον άνθρωπο με έναν δρόμο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη και όχι μόνο, προσεύχονται μια σημαντική προσευχή. Κύριε, δίδαξέ μας την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Πολύ σοβαρό αυτό. Δεν περπατάει ο χριστιανός ή δεν πρέπει να περπατάει ο χριστιανός κουτούρου στον αέρα, ότι του καπνίσει. Δεν περπατάει έτσι. Ο χριστιανός μελετάει, εξετάζει, διαβάζει το Λόγο του Θεού και προσεύχεται. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι ένας αγώνας, μέσα από αυτή τη διαδικασία η οποία εμπεριέχει το φόβο του Θεού, γλιτώνει ο άνθρωπος του Θεού τα σφάλματα και τις ταλαιπωρίες. Αλλά όχι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ στην εποχή εκείνη και ο χριστιανός μπορεί να ξεχαστεί. Όλοι ξεχνιόμαστε, εγώ πολλές φορές έχω ξεχαστεί. Και ξεκινάω να κάνω κάτι και λέω, ρε παιδί μου, δεν ούτε καν προσευχήθηκα. Αυτό όμως είναι ξεχάστηκα. Δεν δικαιολογείται, δεν είναι καλό, αλλά εκείνο που είναι πολύ σοβαρό είναι να ξέρουμε τι είναι το θέλημα του Θεού και να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι η διαστροφή. Διαστρέφουμε το θέλημα του Θεού. Διαστροφή σημαίνει ξέρω ποιο είναι το σωστό, αλλά κάνω ακριβώς το αντίθετο. Εκεί τα πράγματα ενώπιον του Θεού χαλάνε και χαλάνε σοβαρά. Χαλάει η ζωή του ανθρώπου, καταστρέφεται. Ξέρω ότι ο Θεός θέλει να πάω εκεί και εγώ πάω εδώ. Θυμηθείτε τον Ιωνά. Πολύ αυστηρό στάθηκε ο Θεός με τον Ιωνά. Του είπε να πάει στην Νινεβή και αυτός πήγε Θαρσής. Αυτό είναι η διαστροφή του Λόγου του Θεού. Συνειδητά πράττω αντίθετα από αυτά τα οποία θέλει ο Θεός στη ζωή μου. Πολύ σκληρή δοκιμασία. Έφτασε να τον πετάξουν στη θάλασσα. Να τον καταπιεί ένα κύτος μεγάλο. Φάλαινα, κανείς δεν ξέρει τι εννοεί ο Λόγος του Θεού κύτος μεγάλο. Γιατί την εποχή εκείνη μπορεί να υπήρχαν και άλλα κύτη, δεν ξέρουμε. Αλλά ας πούμε φάλαινα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες να μείνει εκεί. Μέχρι να μετανοήσει. Το πρώτο λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι η διαστροφή του Λόγου του Θεού, που δεν είναι για μερικούς άπιστους κλπ. Μπορεί όλοι μας να το πάθουμε αυτό. Γιατί? Γιατί η καρδιά μας δεν υποτάσσεται. Η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Η καρδιά δεν υποτάσσεται στη φωνή του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μη τυχόν εις άλλους κηρύξας, εγώ βρεθώ αδόκιμος. Δηλαδή να φτάσει τόσο πολύ να βρεθεί αδόκιμος, τι θα πει αδόκιμος, έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Κανείς αδόκιμος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι δηλαδή για κάποιους ψευδοδιδάσκαλους, ψευδοπροφήτες και κάποιους που είναι ασεβείς. Όχι, είναι για σένα και για μένα ο κίνδυνος αυτός.
Κινδυνεύει η ψυχή μας πάντοτε, γιατί η καρδιά μας πάντοτε είναι απατηλή υπερπάντα και σφότρα διεφθαρμένη. Κινδυνεύει η ψυχή μας, γιατί όταν ο άνθρωπος θέλει, δύσκολα μεταβάλλει άποψη για να πάει στο θέλω του Θεού. Όταν το θέλημα του Θεού είναι αντίθετο από τον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο. Είπαμε, μπορεί να ξεχαστείς και να μην ρωτήσεις. Είναι η άγνοια εκεί, που εκεί στην άγνοια ο Θεός, αν και δεν μπορεί να σε ευλογήσει, αλλά την άγνοια την προσπερνάει. Ξεχάστηκα, έκανα λάθος. Όμως να ξέρουμε τι είναι το θέλημα του Θεού και να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, διαφορετικό, τότε τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Γι' αυτό τι προφητεύει ο Ιερεμίας. Κλαθμός, δεήσεις, κραυγές από το λαό Ισραήλ, γιατί διέστρεψαν την οδόν αυτών. Και δεύτερον, ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών. Τώρα πάμε και σε αυτό που είπαμε. Ξεχάστηκα. Να ξεχαστείς μια φορά. Θα μετανοείς, θα επιστρέψεις. Δεν είναι ξεχνιόμαστε συνέχεια. Δηλαδή, πρώτη φορά, δεύτερη φορά, το συνηθίσαμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άμα κάνεις ό,τι θέλεις, δεν σου βγει σε καλό. Ελισμόνησαν συνεχόμενα. Αυτό είναι έλλειψη φόβου Θεού. Δεν λογαριάζουμε το θέλημα του Θεού. Δεν λογαριάζουμε το Θεό στη ζωή μας. Υπάρχει όμως θεραπεία. Και θεραπεία είναι η επιστροφή, αλλά ποια επιστροφή? Φωνάζει λοιπόν ο Θεός. Πάλι προφητικά. Πριν γίνει. Όπως είπε ο Χριστός, σας το λέγω πριν γίνει, για να γνωρίσετε, για να πιστέψετε ότι αυτός εγώ είμαι. Πριν γίνει, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Θεός ξέρει το μέλλον. Πριν γίνει σε προειδοποιεί. Πριν γίνει το κακό, γιατί βλέπει το δρόμο σου. Βλέπει. Και εμείς, αδελφοί, ξέρουμε το μέλλον μας. Και εμείς μπορούμε να δούμε το μέλλον των ανθρώπων τρόπον τινά. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι έχει διαστρέψει την οδό του, και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι και τον εαυτό μας, και δεν λογαριάζει το Θεό, δεν προσεύχει, δεν ρωτάει το Θεό, αλλά οι αποφάσεις του είναι, παίρνονται από τη δική του φιλοσοφία, από τη δική του εξυπνάδα, από τη δική του ικανότητα. Το μέλλον είναι κραυγή, θλίψεις και εκλαθμός. Αυτό είναι το μέλλον. Έγκαιρα λοιπόν έρχεται ο Θεός και λέει, επιστρέψατε. Επιστρέψατε ή αποστάτε. Τι είναι η αποστασία? Απομακρύνουμε από το Θεό. Ακριβώς αυτό είναι αποστασία. Διαστρέφουμε την οδό μας, την οδόν του Κυρίου, και λησμονούμε το Θεό και προχωράμε όπως μας κατέβει. Και εδώ πάλι θα επιμείνω λίγο. Δεν είναι όπως μας κατέβει, όπως μας αρέσει. Όπως μας αρέσει. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ξέρετε, ο Θεός δίνει έργο μέσα στην Εκκλησία στους ανθρώπους. Δίνει έργο μέσα στην οικογένειά Του. Δίνει έργο μέσα στο περιβάλλον Του. Μας δίνει έργο ο Θεός. Και πρέπει να έχουμε πάντοτε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα για να δούμε τι θέλει ο Θεός από μας. Αλλά όταν δεν λογαριάζουμε τον Θεό, όταν λησμονούμε τον Θεό, τότε το έργο το οποίο κάνουμε δεν είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να κάνουμε, είναι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Και το αποτέλεσμα είναι αποστασία. Η αποστασία δεν είναι μόνο να πάω σε άλλους θεούς, αλλά και οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν σε άλλους θεούς δεν πηγαίνουν γιατί έτσι τους κάπνισε. Υπάρχει κάποιος δελεασμός. Κάτι έχει χαλάσει την καρδιά του. Κάτι έχει γίνει. Όταν δεν μπορεί να κάνει παρέα με τους αδερφούς, κάτι έχει γίνει. Όταν δεν μπορεί να κάνει παρέα με αυτόν τον αδελφό, κάτι έχει γίνει. Έχει αποστατήσει από τον αδελφό του, έχει αποστατήσει από την οικογένειά του, αλλά δεν έχει αποστατήσει έτσι. Κάτι έχει συμβεί μες στην καρδιά του. Γι' αυτό ο Θεός έχει μία διόρθωση, επιστρέψατε. Από πού? Από εκεί που ξεκινήσατε. Επιστρέψατε έτσι όπως ήσασταν. Και όταν πλησιάζουμε το Θεό, χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού. Ευλογούμεθα στην παρουσία του Θεού. Είμαι ο Κύριος συνοποιημένη μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Και αισθανόμαστε σαν προβατάκι στα χέρια του Θεού, την τρυφερότητα του ποιμένα αισθανόμαστε προς τον Κύριο.
Όταν όμως περάσει ο καιρός, αλίμονος τον άνθρωπο που χάσει, που θα χάσει αυτή τη σχέση του, αυτή την τρυφερότητα με τον Χριστό, αυτή την εξάρτηση, αυτή την αγάπη. Και έρχεται ο Θεός και λέει, την αγάπη σου την πρώτη εφήκας. Και τι κάνεις, τώρα ξέρω, τώρα επλούτησα, έχω πολλά λεφτά, δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Δεν είναι έτσι. Ο χριστιανός πάντοτε έχει ανάγκη το Χριστό και η αγάπη μας προς το Χριστό πρέπει να αυξάνει και η αγάπη μας έχει αυτή την τρυφερότητα, αυτή την γλυκύτητα, την προσδοκία να πάω να πλησιάσω τον Κύριό μου, να τα πω με τον Κύριό μου. Να γονατίσω, να του μιλήσω, να μου μιλήσει, να θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, έλεγε Κύριε πώς να μπορούσα να αγγίξω κι εγώ το ημάτιό σου όπως εκείνη η αμαρτωλή γυναίκα, μόνο να τα αγγίξω. Τώρα έχω καιρό να κάνω αυτή τη σκέψη και λυπάμαι γι' αυτό. Αυτό είναι που δεν θέλει να χάσουμε αδελφοί ο Θεός. Θέλει η αγάπη μας και το τονίζω τη λέξη αυτή, η τρυφερότητά μας προς τον Κύριο να αυξάνει. Ο χριστιανός γίνεται μετά χλιαρός και δεν το καταλαβαίνει. Επειδή είναι χλιαρός, σου λέει δεν είμαι παγωμένος, πηγαίνω εκκλησία, προσεύχομαι, εντάξει δεν κάνω ό,τι έκανα στην αρχή, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι είναι χλιαρός. Επιστρέψατε ή αποστάτε και τότε ο Θεός θα γιατρέψει την αποστασία σας. Και το άκουσε ο λαός Ισραήλ και επιστρέφει, αλλά να δούμε την επιστροφή του. Τα λόγια του είναι καλά. Λέγει λοιπόν, ναι αμήν Κύριε, και εμείς το λέμε, αλλά είναι επικίνδυνο αυτό όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αμήν Κύριε, ερχόμεθα προς εσένα, διότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός ημών. Και όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, όλες ή τις περισσότερες φορές η καρδιά μας τον δέχεται, γιατί είμαστε πρόβατα του Κυρίου και τα πρόβατα του Θεού ακούνε τη φωνή του ποιμένα και τον ακολουθούνε. Τη γνωρίζουνε. Αμήν. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Και έχουνε και επίγνωση. Πραγματικά εισμά την ελπίζαμε σωτηρία εκ των λόφων και εκ του πλήθους των ωραίων. Μόνο εν Κυρίω το Θεό ημών υπάρχει σωτηρία. Γιατί? Διότι η εσχήνη μας, η ντροπή μας κατέφαγε, η ντροπή κατέφαγε τον κόπο των πατέρων ημών εκ της νεότητός μας. Και όταν λέγανε οι Ισραηλίτες, πολλές φορές οι κατεσχήνοι εννοούσαν τα είδωλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως το λέει εδώ η Γραφή, η κατεσχήνη, η εσχήνη, η ντροπή έφαγε τον κόπο των πατέρων μας. Τα πίμνια των πατέρων μας, τα σαγέλα των πατέρων μας, τα παιδιά αυτών και τα στιγατέρας αυτών και η ντροπή μέσα στην οποία και μέσα στην ντροπή βρισκόμαστε και η ατιμία ημών μας καλύπτει μας. Αρχίζουν και βλέπουν τώρα την κατάδια τους. Μια κατάτια πολύ τρομερή, ατιμία, ντροπή. Και εδώ πάλι λίγο να μείνουμε. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, καλύπτει ακόμη και τις αμαρτίες μας όταν μετανοούμε, τις εξαφανίζει, όχι απλώς τις καλύπτει, αλλά καλύπτει τα λάθη μας, διορθώνει το δρόμο μας και ξέρει να μας αναβιβάζει. Αν όμως ο άνθρωπος διαστρέψει την οδό του, λησμονήσει το Θεό, τότε θα φανεί, θα βγάλω λέει τα ηματιά σου και θα φανεί η εσχήνη σου. Το λέει πάρα πολύ ωραία στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδικίας ο Κύριος. Εάν δεν μετανοήσεις, θα φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου. Αυτό έχει φανερωθεί εδώ προφητικά στο λαό Ισραήλ. Η εσχήνη της γυμνότητας. Απογυμνώνεται ο άνθρωπος. Και αυτό και πάλι μας φαίνεται περίεργο. Δέστε το κόσμο πως ξεγυμνώνεται. Αυτή είναι η συνέπεια της ασέβειας. Δεν λογαριάζει τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι οι χριστιανοί είναι ευσεβείς. Και όταν είναι μόνοι τους και όταν είναι με την οικογένειά τους, πατέρας, μάνα, δεν γυμνώνεται μέσα στο σπίτι επειδή είμαστε μόνοι μας μπροστά στα παιδιά. Έχει σεβασμό. Σέβεται το Θεό. Όταν προσεύχεται, δεν προσεύχεται όπως είναι, καλύπτεται. Καλύπτει την κεφαλή της, καλύπτει το σώμα της. Ο άντρας, όχι με τα εσώρουχα ή με τις πιτζάμες, καλά και με τις πιτζάμες είναι καλές, να προσευχηθούμε, αλλά με ευσέβεια αδελφοί.
γιατί αποκαλύπτεται η αισχήνη της γυμνότητας του ανθρώπου. Έτσι λένε και αυτοί εδώ. Πόπολε, καλυφθήκαμε από ατιμία. Η ατιμία τι είναι? Παντού ντροπή, ό,τι κάνουμε χάλια. Ντροπή για τον άντρα μου, ντροπή για τη γυναίκα μου, ντροπή για τη δουλειά μου, ντροπή για τα παιδιά μου, ντροπή για την οικογένειά μου. Παντού ντροπή, ατιμία, λάθος από εδώ, πτώσεις από εκεί, αμαρτία από εδώ, καταστροφή. Ντροπή και αμαρτία. Ένας μεγάλος πλειοκτήτης, ένδοξος, και απεκαλύφθη ότι έχει AIDS. Παντρεμένος με παιδιά. Ντροπή. Ντροπή. Δεν είχε ξέρει πού να κρυφτεί. Είναι η αμαρτία. Ο Θεός δεν μπορούσε να τον φυλάξει. Δεν μπορούσε να τον φυλάξει. Δεν μπορεί να τον φυλάξει. Τα παιδιά του ο Θεός τα φυλάει, βέβαια. Τα παιδιά του τα φυλάει να μην πέσουνε στην αμαρτία, να μην πέσουνε σε λάθη. Τα προστατεύει. Εμάς λέει είμαστε απροστάτευτοι. Κυλιστήκαμε μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ατιμία, γιατί αμαρτήσαμε εις Κύριον των Θεών ημών. Και εμείς και οι πατέρες μας εκ νεότητός μου, και δεν υπακούσαμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού ημών. Και καθώς το διαβάσαμε και το διαβάσουμε, λέμε ωραία μετάνοια, ωραία επιστροφή. Αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιστρέψουν, ερχόμεθα προς εσέ. Αναγνωρίζουν ότι μάταια μέχρι εκείνη τη στιγμή ελπίζανε στους λόφους και στα πλήθη των ωραίων έξω από το Θεό, είχαν την ελπίδα τους έξω από τον Κύριο. Αναγνωρίζουν ότι μόνο στο Θεό υπάρχει σωτηρία, και αναγνωρίζουν και τις αμαρτίες των πατέρων τους και των ίδιων που τους έφερε στην κατάντια αυτή. Τι άλλη μετάνοια πιο ωραία? Όμως ο Θεός κάτι βλέπει. Γιατί λέει ότι δεν έφυγε η οργή μου, λέει στο τέλος. Δεν απεμακρύνθη η οργή μου. Και έρχεται ο Θεός τώρα να εξηγήσει. Εάν επιστρέψεις Ισραήλ πραγματικά σε μένα, αληθινά πρέπει σε μένα να επιστρέψεις. Αν επιστρέψεις, αληθινά πρέπει σε μένα να επιστρέψεις. Και αν βγάλεις μάλιστα από μπροστά μου τα βδελίγματά σου, τότε δεν θα μετοικιστείς, δεν θα μετατοπιστείς, δεν θα εξοριστείς, δεν θα εχμαλωτιστείς. Και αληθινά θα ανήκεις στον Κύριο και θα ορκίζεσαι, ζει Κύριος ο Θεός μου, και θα βρίσκεσαι σε αλήθεια, σε κρίση και σε δικαιοσύνη, όχι μόνο εσύ, αλλά και τα έθνη και το περιβάλλον σου θα ευλογούνται εν σύ. Θα ευλογηθεί και το περιβάλλον σου. Θα έχεις καρπό, θα έχεις αποτέλεσμα. Και θα δοξάζομαι ανάμεσα σε σένα και στο περιβάλλον σου. Γι' αυτό τώρα έρχεται να φανερώσει την έλλειψη και το πρόβλημα. Γι' αυτό διότι ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ. Αρωτριάσατε τους και χερσωμένους αγρούς σας, και εμείς πήρετε μεταξύ αγκανθών. Ξέρετε, λέει, τι κάνετε? Ξέρετε η μετάνοιά σας αυτή πως μοιάζει? Σαν έναν άνθρωπο που δεν έχει να φάει, σαν έναν γεωργό που δεν έχει να φάει γιατί δεν έσπηρε χτες και προχτές, και λέει πω, λάθος έκανα, μετανοώ, επιστρέφω στο χωράφι μου και σπέρνω. Αλλά σπέρνει χωρίς να οργώσει. Σπέρνει πως είναι η γη στα αγκάθια. Και έρχεται τώρα να εξηγήσει. Μη σπείρετε μεταξύ των αγκανθών, περιτμήθητε εις τον Κύριον και αφαιρέσατε τα σακροβιστίας της καρδίας σας, άνδρες Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, μη ποτέ παρόλη τη μετανοιά σας εξέλθει ο θυμός μου ως πυρ και εξαφθεί και ουδείς θελείστε ως βαίνον ένε και εν της κακίας των πράξεών σας. Τι κάνετε εκεί? Μετανοείτε και επιστρέφετε, σπέρνετε στα μετανοείτε και επιστρέφετε και σπέρνετε στα αγκάθια. Εδώ χρειάζεται έργο πιο μπροστά, τακτοποίησης. Τι φωνάζει ο Δαβίδ? Ετοίμη είναι η καρδία μου.
Δεν μετανοήσεις με αυτή την καρδιά. Θα φιλοξενεί η καρδιά σου όλα αυτά, την πορνεία, τη μοιχεία, το ψέμα, την ασέβεια, την έλλειψη του φόβου του Θεού, όλα αυτά θα τα φιλοξενεί η καρδιά σου. Θα βλέπεις όμως ότι κατεστράφεις και επίσης επιστρέφω στο Θεό. Κύριε, ευλόγησέ με. Πας να σπείρεις χωρίς να αργώσεις και θα περιμένεις να θερήσεις. Δεν πάμε, αδερφοί αγαπητοί, να μετανοήσουμε στο Θεό αν προηγούμενα δεν καθαρίσουμε την καρδιά μας. Σας θυμίζω μόνο ένα εδάφιο που δεν είναι όλα όσα λέει ο Θεός εδώ. Πολύ σοβαρό. Εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας τα πτέσματα των άλλων, μην περιμένετε ο Θεός να συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Τέλειωσε. Πας και ζητάς συγχώρεση χωρίς να έχεις συγχωρέσει εσύ. Πας και ζητάς, επιστρέφεις και μετανοείς και επιστρέφεις στο Θεό χωρίς εσύ να δεις την καρδιά σου. Περιτμήθητε στην καρδιά σας. Και το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, όταν υπάρχει η περιτομή της σάρκας. Και το λέει τότε, αλλά το λέει τότε για να το καταλάβουμε εμείς τώρα. Και το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος και θέλω να πάμε να το δούμε, αδερφοί μου, στη σελίδα 995, 25 εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο. Τι ωραία που το ερμηνεύει, Χριστέ μου, γι' αυτό σας λέω αγαπάω πολύ το Λόγο του Θεού. Τι ωραία που εξηγεί την περιτομή της καρδιάς ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. 25 εδάφιο. Επειδή ωφελήμενη περιτομή αν εκτελεί στον νόμο. Τώρα λέει το ανάποδο. Δεν ωφελεί η μετάνοια αν δεν γίνει περιτομή. Λέει όμως ο Παύλος ότι εάν γίνει περιτομή δεν ωφελεί αν δεν είσαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Και θα δούμε παρακάτω. Ωφελεί μεν η περιτομή, αλλά μόνο αν εκτελεί τον νόμο του Θεού. Αν δεν εκτελεί τον νόμο του Θεού, άχρηστη είναι η περιτομή. Άχρηστη είναι η περιτομή. Καθαρίζω την καρδιά μου, συγχωρώ τους αμαρτάνοντας εμάς, αλλά δεν μένω στο θέλημα του Θεού. Άχρηστο είναι. Άχρηστη είναι η μετάνοια. Άχρηστη είναι ο καθαρισμός. Για να συνεχίσει όμως. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου που την έχεις κάνει, αν δεν είσαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, η περιτομή σου είναι ακροβιστία. Σαν να μην υπάρχει δηλαδή. Σαν να μην έχεις κάνει καθαρισμό. Μετανοώ, επιστρέφω, συγχωρώ όλους τους ανθρώπους, ζητάω συγχώρεση, αλλά περπατάω κατά την καρδιά μου. Διαστρέφω την οδό μου. Πάλι, είσαι αποστασία είσαι. Και η αποστασία αυτή που θα σε οδηγήσει σε καινούργιες αμαρτίες. Και πιο μεγάλες αμαρτίες. Και θα σου γίνουν χειρότερα πράγματα. Δηλαδή η επιστροφή μας στο Θεό πρέπει να είναι πλήρης, αδελφοί. Πλήρης. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστή αυτού δεν θέλει λογιστή αντιπεριτομής. Εάν τώρα υπάρχει ένας απερίτμητος που δεν έχει καθαρίσει την καρδιά του και εκτελεί το Λόγο του Θεού. Έχει κάνει χάρη ο Θεός. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, αλλά κάνει χάρη. Ενδιαφέρομαι στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχω κάνει περιτομή. Χάρη κάνει ο Θεός. Συνεχίζει όμως. Και ο εκφύσεως απερίτμητος, εκτελών τον νόμο, θέλει κρίνει εσέ ως της έχων το γράμμα του νόμου και την περιτομή είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι ο Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ η περιτομή ή εν το φανερό η γινωμένη εν σαρκή. Αλλά ο Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή η της καρδίας κατά το πνεύμα, ουχή κατά το γράμμα, του οποίου ο έπαινος είναι εκ του Θεού και όχι εξ ανθρώπων. Να λοιπόν το που αρχίζει και μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, όχι αρχίζει, πεντακάθαρα μας αποκαλύπτει τον πραγματικό Ιουδαίο, την πραγματική πορεία του χριστιανού, την αληθινή πορεία του χριστιανού. Πρώτα ετοιμάζει την καρδιά του, την ετοιμάζει να είναι καθαρή για να δει το πρόσωπο του Θεού.
Γιατί αν η καρδιά μας δεν είναι καθαρή, δεν μπορούμε να δούμε το Θεό. Αδύνατο είναι να τον δούμε. Ό,τι και να κάνουμε, δεν τον βλέπουμε το Θεό. Αφού ετοιμάσουμε την καρδιά μας, τότε επιστρέφουμε στο Θεό. Δηλαδή τι, ζητάμε από το Θεό την άφεση των αμαρτιών μας. Καθαρίζεται λοιπόν το σώμα μας, η ψυχή μας και το πνεύμα μας από κάθε τι που λυπούσε και λυπεί ή θα λυπήσει στο μέλλον το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν πια ο άνθρωπος είναι καθαρός, δεν σταματάει. Ξέρετε γιατί δεν σταματάει? Γιατί το πνεύμα το ακάθαρτον το οποίο έφυγε θα επιστρέψει και θα βρει τον οίκον και καθαρμένο. Και όταν βρει τον οίκον και καθαρμένο, τότε θα φύγει, θα πάρει άλλα 7 και θα εισέλθει ξανά μέσα. Άρα δεν πρέπει να είναι η καρδιά μας καθαρισμένη μόνο, αλλά πρέπει να είναι και γεμάτη με την παρουσία του Θεού. Καθαρίστηκε η καρδιά μας, ετοιμάστηκε, αγιαστήκαμε, φύγαν οι αμαρτίες μας, δεν σταματήσαμε εκεί, συνεχίζουμε και πάμε, τώρα πάμε προς τον Κύριο, τώρα επιστρέφουμε προς τον Θεό, τώρα πλησιάζουμε τον Θεό και λέμε γέμισε την καρδιά μας, γέμισε τη ζωή μας, ενδιαφερόμαστε για την παρουσία του Θεού, ενδιαφερόμαστε για τη σχέση μας την καλή με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, ζούμε εν Χριστώ Ιησού. Και είμαι τότε πλήρης εν αυτό. Και για να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό, πάμε και στην προκολασαίης επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 1043 σελίδα. Διαβάζω από το 9 εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου. Δεύτερο κεφάλαιο, 9 εδάφιο, 1043 σελίδα. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Εν αυτό ποιον, εν το Χριστό. Και είστε πλήρεις μέσα σε Αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας και είναι και η κεφαλή της Εκκλησίας. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, που κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, ο άνθρωπος είναι πλήρης. Δεν έχει έλλειψη ουδεμία. Πότε? Επειδή απεκδίθητε, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Να η περιτομή του Χριστού. Πραγματικά καθαριζόμαστε, βγάζουμε, ξεντινόμαστε το σώμα της αμαρτίας, τη σάρκα, το φρόνημα της σάρκας. Καθαρίζεται η καρδιά μας, καθαρίζεται η συνείδησή μας με το αίμα του Χριστού. Συγχωρούμε και συγχωρούμεθα. Τώρα μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους μέσα στην Εκκλησία, γιατί μέσα στην Εκκλησία θα είστε πλήρης γεμάτοι εν αυτό. Τι θα πει μέσα στην Εκκλησία? Μέσα στην παρουσία του Θεού, όχι χαμένες δραχμές. Μέσα το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού είναι οργανισμός, δεν είναι οργάνωση, είναι σώμα ζωντανό. Είναι ένας ζών οργανισμός. Μέσα. Όχι παράλυτο. Όχι κομμένο. Κομμένο δάχτυλο και πεταγμένο. Μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι πλήρης. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή? Εργάζεστε. Αγωνίζεστε. Αγρυπνείτε. Προσέχετε, προσεύχεστε. Το τονίζω αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι το ότι μπαίνω και βγαίνω στην Εκκλησία είμαι πλήρης. Λάθος. Δεν είσαι πλήρης. Δεν είσαι πλήρης. Για να το καταλάβουμε, το χέρι αυτό αν δεν συνεργαστεί με όλο το σώμα είναι παράλυτο, είναι άχρηστο. Όταν είναι χρήσιμο και γερό, συνεργάζεται με το μάτι, το ξύνει, με τα αυτή, το ξύνει, πλένεται, σκουπίζεται, γράφει. Όλα τα μέλη είναι μέσα στο ίδιο έργο, απόλυτα συνεργαζόμενα, παίρνοντας εντολή από τον Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και αυτός ο χριστιανός είναι πλήρης μέσα στο Χριστό. Πλήρης μέσα στο Χριστό, μέσα στο σώμα του Χριστού. Μέλη Χριστού είστε, λέει η Γραφή. Μέσα.
Δεν είμαστε περαστικοί, δεν είμαστε επισκέπτες. Η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού και εμείς κατοικούμε στον οίκο του Θεού. Ζούμε στον οίκο του Θεού. Που σημαίνει γνωρίζουμε τα προβλήματα των αδελφών μας. Όταν πονάει αυτό το χέρι, το ξέρει και το μάτι και το αυτί. Το μάτι γυρίζει. Τι, γιατί πονάει το αυτί. Όλο το σώμα ενδιαφέρεται για κάποιο μέλος που πονάει. Όλο το σώμα. Όλο το σώμα χαίρεται για κάποιο μέλος που γιατρεύεται. Πόναγε το κεφάλι και ήμουν χάλια όλος. Χάλια και τα χέρια και τα πόδια, πόναγε το κεφάλι. Πονάει το αυτί. Το αυτί, ξέρετε, το αυτί σπάνια πονάει. Όταν πονάει είναι φοβερός ο πόνος. Πονάει ένα δόντι. Όλος ο οργανισμός χάλια. Το δόντι λέει, πονόδοντος πρίστηκε. Όλο το σώμα είναι χάλια. Έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Έτσι πρέπει να είναι και έτσι την κάνει την Εκκλησία ο Χριστός. Δεν είναι δυνατόν ένα μέλος να αδιαφορεί για τα άλλα μέλη. Αφού είμαι εγώ καλά, τι με νοιάζει με ένα ο άλλος. Είμαι καλά εγώ. Αφού δεν έχει να φάει ο άλλος. Εγώ έχω να φάω. Δεν είναι έτσι η Εκκλησία του Χριστού. Όλοι πονάνε. Κλαίνε με τους κλαίοντες. Χαίρονται με τους χαίροντες. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εκεί υπάρχει ζωή. Αλλιώς σπέρνουμε σε χωράφι που δεν το έχουμε οργώσει. Επιστρέφουμε, μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν είμαστε μέσα στην πορεία αυτή που θέλει ο Χριστός, το λαό του. Και την επαναλαμβάνω έστω και αν γίνομαι κουραστικός και ανόητος. Πρώτα διερευνούμε και βλέπουμε την καρδιά μας, από εκεί ξεκινάμε. Τι είναι αυτό που έχει χαλάσει την καρδιά μας? Τι είναι αυτό που μας έχει σκανδαλίσει? Τι είναι αυτό που μέσα στην καρδιά μας μας έχει ενοχλήσει? Και αφού πάμε και τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου, χαιρόμαστε, ανακουφιζόμαστε. Εντάξει Κύριε, σε ευχαριστώ. Δεύτερον, τι είναι αυτό που τους έχουμε συγχωρήσει, τους έχουμε ενοχλήσει? Τι είναι αυτό, κάποιος μας έχει ενοχλήσει, κάποιον έχουμε ενοχλήσει. Πρέπει να τακτοποιήσουμε. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν μπορώ εγώ εσένα να πάω από εκεί για να μην σε χαιρετάω. Να σε βλέπω και να στραβώνει το πρόσωπό μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα σου γίνει καλό. Να σκέφτομαι, πω τι είπε, τι μου είπε, τι του είπα και πώς μου το είπε και γιατί μου το είπε. Χαλάει το σώμα. Ό,τι και να ζητήσεις δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Και αν μετανοήσεις δεν θα συγχωρεθείς. Και αν συγχωρεθείς δεν θα ευλογηθείς. Τέλειος καθαρισμός. Και ύστερα πάμε στον Κύριο και λέμε, τώρα Κύριε συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Και δεν τελειώνουμε εκεί. Μπαίνουμε πια στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Μπαίνουμε στο ζυγό. Στο ζυγό με το Χριστό. Δεν είμαστε αυτόνομοι, ανεξάρτητοι, αναρχοαυτόνομοι. Έχουμε δεσπότη. Έχουμε αφεντικό. Έχουμε συνεργάτες. Έχουμε αδελφούς. Είμαστε ένα σώμα. Προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Μαθαίνουμε, πω τι πρόβλημα έχει αυτή η αδερφή και εγώ δεν το είχα καταλάβει. Τώρα να αρχίζω να προσεύχομαι. Πονάει η ψυχή μας. Ενδιαφερόμαστε. Ψαγνόμαστε. Τι συμβαίνει, γιατί? Ποιοι, οι πρεσβύτεροι? Όχι οι αδερφοί. Ας αυτοί θα δώσουν λόγο. Φωτιά στα μπατζάκια τους, έλεγε η γιαγιά μου. Όλοι μας, για όλους μας ισχύει αυτό. Γιατί υπάρχει μία εντολή. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Όταν ο Χριστός μας φροντίζει έτσι επειδή μας αγαπάει, εμείς πώς πρέπει να φροντίζουμε? Τους μεγάλους, τους μικρούς, τους όλους. Να είμαστε πλήρεις εν αυτό. Η ζωή μας να είναι γεμάτη με το Χριστό. Να μένουμε στο Χριστό και ο Χριστός να μένει μαζί μας. Εάν μένετε εν εμή και εγώ εν ημίν, ό,τι αν θέλετε θα ζητάτε και θα λαμβάνετε.
Αυτός είναι ο χριστιανός, αυτή είναι η εκκλησία, αυτή είναι η κεφαλή της εκκλησίας ο Χριστός. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, εσείς είσαστε τα κλίματα. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Αυτό δεν είχαν καταλάβει οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό τι λέει ο Ιερεμίας, το Πνεύμα του Άγιο, περιτμήθητε στην καρδιά σας, γιατί αλλιώς θα εξέλθει ο θυμός μου. Και αμέσως μετά, αναγγείλατε προς τον Ιούδα και κηρύξατε προς την Ιερουσαλήμ και είπατε, ηχήσατε σάλπιγγα εις την γη, βοήσατε, συναθρίστητε και είπετε, συνάχθητε και ασέλθομεν εις τα σοχυρωμένας πόλης, υψώσατε σημαίαν προς τη Σιών, σύρθητε, μη σταθείτε, εισέλθετε στις σοχυρωμένες πόλεις. Τι έλεγε το Πνεύμα το Άγιο για να καταλάβουμε εμείς σήμερα, τι έλεγε τότε? Εισέλθετε εις τη Σιών, εισέλθετε στην εκκλησία, σύρθετε, μπέστε μέσα τώρα. Γιατί η οργή μου δεν τέλειωσε, διότι εγώ αν δεν το κάνετε αυτό θα φέρω κακό. Μα αφού μετανοήσανε, εξομολογηθήκανε, καταλάβανε, κανένα αποτέλεσμα. Αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός, ο δρόμος του χριστιανού δεν είναι δόξα αλληλούια, τελειώσαμε και φύγαμε. Καθόλου μάλιστα. Ούτε είναι θα κάνω εγώ αυτό που μου αρέσει. Τι σ' αρέσει εσένα, να μοιράσω εφημερίδες. Μπράβο, δεν είναι αυτό. Θα κάνω εγώ αυτό που μου αρέσει. Τι σ' αρέσει εσένα, κηρύττεις. Μπράβο, δεν είναι αυτό. Τι θα κάνω, θα πηγαίνω, θα γυρίζω τις εκκλησίες και θα ομολογώ. Μπράβο, δεν είναι αυτό. Θα προφητεύω, δεν είναι αυτό. Θα σκουπίζω, δεν είναι αυτό. Όλα αυτά καλά είναι, αλλά δεν είναι αυτή η χριστιανική ζωή. Αυτά είναι, περπατάς και πλατσουρίζεις στα νερά δύο πόντους. Δεν είναι αυτός ο χριστιανός. Ο χριστιανός μπαίνει μέσα στα βάθη του Θεού. Ενδιαφέρεται για να πλησιάσει το Θεό. Βρίσκει ποια είναι τα εμπόδια να τα βγάλει. Μελετάει, αυτός θα μας οδηγήσει, ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο που τον πιστεύει. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο που είναι δούλος εργάτης. Σε αυτά τα μελέτα και σε αυτά να μένεις. Αυτά θα μελετάς, αφού είναι Απόστολος ήταν ο Τιμόθεος πια. Εργάτης που γύριζε, κήρυτε, εργαζότανε. Α, του λέει, Τιμόθε, δεν φτάνει αυτό. Σ' αυτά θα μελετάς και σ' αυτά θα μένεις. Και τότε θα είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους. Αλλιώς, τίποτα. Φούσκες, σαπουνόφούσκες. Τίποτα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι χριστιανός. Χριστιανός του Λόγου του Θεού. Η οικογένεια η χριστιανική, να είναι χριστιανική οικογένεια. Αν θέλει να βλέπει τα αποτελέσματα του Θεού και την ευλογία του Θεού και την υπεράσπιση του Θεού και την αύξηση του Θεού στη ζωή και στην οικογένεια. Αμήν αδερφοί. Να συνειδητοποιήσουμε αδερφοί αγαπητοί ότι η ζωή χριστιανική, θα το ξαναπώ και ας λέω κουραστικά πράγματα, δεν είναι δόξα αλληλούια και φύγαμε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, μάτσα μούτσα, για τώρα. Την άλλη εβδομάδα πάλι. Δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Αυτό είναι της πλάκας. Παίζουμε την εκκλησία. Κάνουμε το χριστιανό. Ο χριστιανός έχει δύναμη, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά αυτή η δύναμη δεν αποκτάται, χαρίζεται. Είναι αφιερωμένος, αφοσιωμένος. Και αυτό δεν γίνεται, γίνεται με αγώνα. Μα κατά χάρη, δεν λέει ο Λόγος του Θεού, κατά χάρη, δια της πίστεως, αλλά η πίστη έχει έργα. Και ποια είναι τα έργα της πίστεως? Να δώσω ένα πεντάρικο που μου περισσεύει? Δεν είναι αυτό έργο πίστεως. Άντε να πάρω και 10 κιλά ψωμί να το δώσω αυτό. Δεν είναι αυτά έργα πίστεως. Έργα πίστεως είναι η μελέτη στη γραφή. Έργα πίστεως είναι η προσευχή. Έργα πίστεως είναι η υπακοή. Έργα πίστεως είναι τη σχέση σου με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Όλα τα άλλα τι είναι? Καρπός. Τον καρπό ο Θεός τον δίνει.
Αυτός είναι ευαγγελιστής. Πού το ξέρεις? Μιλάει συνέχεια. Δεν είναι. Έχει αποτελέσματα. Έχει. Κηρύττει. Έχει αποτελέσματα. Μα ξέρεις τι ωραία που τα λέει? Τι να το κάνω να τα πει ωραία? Ξέρετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι, αδερφοί, τα λένε ωραία? Εμείς δεν τα λέμε ωραία. Το αποτέλεσμα, το έργο. Μοίρασε, λέει, 15.000 εφημερίδες. Σώθηκε κανείς? Προφήτευσα, άλλαξε η ζωή κανενός. Κήρυξα, λέει, και φύσηξα και πέσανε όλοι κάτω. Και που πέσανε κάτω δεν ξανασηκωθήκανε. Πέσανε κάτω, αυτό είναι? Άλλαξε η ζωή τους. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας δώσει τη σοβαρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Ο Χριστός ήταν σοβαρός πάντοτε. Ήξερε το έργο του. Θα πάω να σταυρωθώ. Δεν ήταν παιχνιδάκι. Ήρθε να κάνει μια βολτίτσα κάτω να δει τα κακόμοιρα, τα ανθρωπάκια. Γιατί έτσι σκεφτόμαστε εμείς? Θα ακούσει κάποιον, λέει, θα πάμε να προσευχηθούμε να βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο 2-3 και θα φύγουμε. Θα πάω να κάνω ένα κηρυγματάκι και θα τα πω και θα φύγουμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ανόητα. Ο Χριστός ήταν σοβαρός. Ήξερε ότι είχε έργο, είχε θυσία, είχε σταυρό, είχε θάνατο και έπρεπε να μείνει νικητής. Και ο χριστιανός έχει σταυρό. Απάρνηση του εαυτού του. Έχει δρόμο. Τεθλιμμένο. Έχει ζωή δύσκολη. Στη ζωή θα έχετε θλίψεις, λέει ο Χριστός. Δεν είναι παλαμάκια, οπαλά και τραλαλά και πάμε να φύγουμε. Αυτός δεν είναι χριστιανός, αυτός δεν έχει μέλλον. Αυτός είναι παιχνιδάκι για τον διάβολο. Θα του φυσήξει λίγο και θα πέσει. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, αδερφοί αγαπητοί. Να είμαστε σοβαροί χριστιανοί. Να βλέπουμε τα πράγματα του Θεού με σοβαρότητα. Και ποια είναι η σοβαρότητα? Ο φόβος του Θεού. Τι με θέλεις από μένα, Κύριε? Τι θέλεις? Να προσευχηθούμε να βρούμε χάρη από το Θεό, αδερφοί. Προσευχηθούμε. Διότι εγώ θα φέρω υψώσατε σημαία, εισέλθατε στην Ιερουσαλήμ, στη Σιών, γιατί εγώ θα φέρω κακό από βορρά, συντριμώ, σαν λιοντάρι θα ανέβει από το δάσος ο εξολοθρευτής και των εθνών, αλλά και του Ισραήλ. Και εξήλθε για να ερημώσει τη γη σου, να καταστρέψει. Γι' αυτό, τώρα, αφού τους είπε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, τους λέει τώρα και πώς θα τα καταφέρουμε. Τώρα θα βρούμε τη χάρη του Θεού. Γιατί πολλές φορές ζητάμε, λέμε, κατά χάρη σωζόμαστε. Λέει κάποιος, αν, λέει, ένας αποστατήσει και είναι αναγεννημένος, θα επιστρέψει. Εάν δεν επιστρέψει, δεν είναι αναγεννημένος. Τι λες, αδερφέ μου? Τι λες, αδερφέ μου? Η σωτηρία δεν χάνεται. Ποια σωτηρία δεν χάνεται? Μακάρι να την πάρουμε μέχρι τέλους. Ελπίδα έχουμε. Ελπίδα έχουμε. Προσέξτε, λέει, μήπως σβήσω το όνομά σας από το βιβλίο της ζωής. Και όποιος δεν υποταχθεί και δεν υπακούσει το βιβλίο της προφητείας αυτής, θα εξαλείψω το όνομα αυτού από το βιβλίο της ζωής. Συχάζουνε. Αναγεννήθηκες, παιδί μου? Αναγεννήθηκα. Μη φοβάσαι, κάνω τι θες. Σώθηκες τώρα, πας για τον ουρανό. Είπα γύρω πίσω μου, σατανά. Τα είναι πονηριές του διαβόλου και των ανθρώπων. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Σε ποιους τους λέει? Στους μαθητάς, στους χριστιανούς, στους αναγεννημένους, στους βαφτισμένους με Πνεύμα Άγιο. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, γιατί δεν πρόκειται να δείτε το πρόσωπο του Θεού. Και αυτό ο χριστιανός φοβάται. Φοβάται μην του ρίξει ένα κεραυνό ο Θεός. Εν αγάπη δεν ρίχνει κεραυνούς. Φοβάται μην χάσει το δρόμο του, μην χάσει τον προσανατολισμό του, μην χάσει την πηξίδα του, μην χάσει τη ζωή του. Ζούμε με φόβο και τρόμο, εργαζόμενοι την εαυτόν σωτηρία. Μην αφήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, διδασκαλίες ανθρώπινες, γήινες, ζωώδεις, δαιμονιώδεις να επηρεάσουν τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι εν Χριστώ Ιησού πλήρης, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, στο έργο του Θεού.
Δια τούτο, 8 εδάφιο. Περιζώσθητε σάκους, θρηνήσατε και ολολήξατε, διότι ο φλογερός τιμός του Κυρίου δεν εστράφει αφημών. Μα μετανοήσαμε, επιστρέψαμε, δεν εστράφει αφημών ο φλογερός τιμός του Κυρίου. Δεν γίνεται η σωτηρία, δεν γίνεται το έργο του Θεού, δεν θα πάμε στον ουρανό χορεύοντας τσάμικο, αδερφοί. Βλέποντας συντάκια, παίζοντας με τραγουδάκια, και δεν πάμε έτσι στον ουρανό. Και θα βαφτούμε και λιγάκι, θα μοιάσουμε και λίγο με τον κόσμο, να το διασκεδάσουμε και λίγο. Δεν πάμε διασκεδάζοντας τον ουρανό, δοξάζοντας θα πάμε στον ουρανό. Με σοβαρότητα, με πίστη, με εμπιστοσύνη στο Θεό. Μετανοήσατε. Ταπεινώθητη, περιζώθηστη τις σάκους. Θρηνήσατε, ολολήξατε. Γιατί λέει ταπεινώθητε? Για να ενεργήσει η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Να που χρειάζεται τώρα η χάρη. Να γιατί ο Θεός έκαμε χάρη στη ζωή μας. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του, αδερφοί, δεν μπορεί να φτιάξει την καρδιά του. Από μόνος του δεν μπορεί να τακτοποιήσει τη ζωή του. Από μόνος του δεν μπορεί να περπατάει στο θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται. Ποτέ δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και πώς θα έρθει η χάρη του Θεού? Με το να μετανοήσουμε και να πάμε και να πούμε μετανοούμε? Όχι. Με το να ταπεινωθούμε. Να πούμε πω πω Κύριε, άθλιος και ουτιδανός είμαι. Αυτοί νόμισαν με το να πούμε επιστρέφουμε Κύριε, δεν μας ωφέλησε το να περπατάμε έτσι, συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας. Δεν γίνεται έτσι. Με το να φτιάξουμε την καρδιά μας, να βρούμε χάρη από το Θεό, να καταλάβουμε τα λάθη μας. Να σταθούμε με αλήθεια και με αγάπη στην παρουσία του Θεού. Ταπεινωθείτε, κλάψτε, θρηνήστε, ολολήξατε. Διότι ο φλογερός του θεμός του Κυρίου ημών δεν απεστράφει. Δεν φτάνει δηλαδή που μετανοήσαμε και δεν φτάνει, που εξομολογηθήκαμε, δεν φτάνει. Πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου, πρέπει να ζητήσεις το έλεος του Θεού, πρέπει να συγχωρήσεις, πρέπει να μπεις μέσα στο θέλημα του Θεού, πρέπει να έρθει ο Χριστός να γεμίσει το κενό της ζωής σου, να είναι ένας καθαρός οίκος, να είναι ένας καθαρός και γεμάτος από τον Χριστό οίκο. Μείνατε νεμοί και εγώ θα μείνω μέσα σας. Γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, γεμάτος με την παρουσία του Χριστού. Και εν εκείνη τη μέρα λέει Κύριος, η καρδιά του βασιλέως θα χαθεί και η καρδιά των αρχόντων και οι ιερείς θα εκθαμβηθούνε και οι προφήτες θα εκπλαγούνε. Τι είναι αυτά που μας λες? Σκληρός είναι ο λόγος. Σκληρός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι θα πάμε εδώ, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι. Δύσκολα, αλλά με τη χάρη του Χριστού. Δύσκολα με τη βοήθεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και πολλοί φύγανε και είπαν στον Κύριο, Κύριε δεν σε νοιάζει που οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν και έφυγαν? Δεν σε νοιάζει. Φοβάμαι λέει να είμαι αυστηρός γιατί θα φύγουν όλοι. Μα αυτό είναι. Τους κρατήσουμε με μία επίοικια αμαρτίας. Άμα λέει δεν φοράνε μήνυ οι κοπέλες, πώς θα ξανάρθουν εκκλησία? Θα τα ακούσουν και θα φύγουν. Σκληρός είναι ο λόγος. Πολύ αυστηροί είσαστε. Αυτό το πολύ αυστηροί είσαστε, πόσο φορές το έχω ακούσει. Ήρθε ένας αδερφός από μια άλλη εκκλησία και του λένε μόνο σε αυτή την εκκλησία μην ξαναπάς. Όπου θέλεις πήγαινε. Γιατί? Γιατί υπάρχουν νόμο. Αδερφοί, δεν έχουμε νόμο, αλλά έχουμε αλήθεια. Αλήθεια. Και κάθε ένας βάζει τον νόμο στον εαυτό του, δεν μπορεί να βάλει στον άλλον. Κανένανε δεν μπορείς να πεις θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις αυτό σε κανένανε. Μόνο στον εαυτό μας. Μόνο τον εαυτό μας θα πειθαρχήσουμε. Ο Παύλος τι λέει? Δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ το σώμα μου. Τους άλλους ο Θεός να τους αναλάβει. Δεν ήταν ποτέ χωροφύλακας ο Απόστολος Παύλος. Εσείς δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Δεν το λέει έτσι. Με τα συγχωρήσεως λέει, γνώμη δίδω, εντολή του Κυρίου σας λέω, όχι για να σας ταλαιπωρήσω, όχι για να σας κατακρίνω.
Με μεγάλη γλυκύτητα και μάλιστα όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Όχι να σας πείσω. Εγώ θα σας πείσω τι θα κάνετε. Με τη σοφία μου, με τη δύναμή μου, με την εμπειρία μου. Όχι, δεν ήταν έτσι ο Παύλος. Με φόβο, τρόμο έρθα να ανάμεσά σας. Και τι σας είπα. Όχι λόγια λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, εύχομαι ο Θεός να συμμαρτυρήσεις τη ζωή μου. Σε αυτό που σου λέω. Να συμμαρτυρήσεις τη ζωή σου. Γιατί στην Εκκλησία πόσο είμαστε, μια ώρα, που πέρασε η ώρα, πιο πολύ από μια ώρα. Μια ώρα είμαστε στην Εκκλησία, είμαστε άλλες 23 απ' έξω. Άρα δεν είναι το θέμα, αδερφοί αγαπητοί, πώς ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Πώς ζούμε απ' έξω είναι. Και αν αυτά που ακούμε, αυτά που λέμε, αυτά που μας λέει ο Θεός, δεν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας τα θυμίζει, να μας ανακατεύει την καρδιά απ' έξω, δεν κερδίσαμε τίποτα. Είπα και προηγούμενα. Λέω, αυτός είναι Ευαγγελιστής. Γιατί το ανοίγει δρόμο ο Θεός. Το ετοιμάζει τις καρδιές ο Θεός. Γιατί δεν το κάνει και σε μένα. Γιατί δεν το κάνει και στον άλλο. Μιλάει. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτός όταν μιλάει τον ακούν οι άλλοι. Για αποτέλεσμα. Δηλαδή συμμαρτυρεί ο Θεός μαζί του. Και εμείς αυτό θέλουμε, αγαπημένα μου αδέρφια. Να συμμαρτυρεί ο Θεός στη ζωή μας. Να συμμαρτυρεί στην οικογένειά μας. Να συμμαρτυρεί στα παιδιά μας. Είπαμε ότι η αμαρτία έχει αυξηθεί. Πράγματι. Και εγώ ήμουν πολύ στενοχωρημένος. Κάνουμε αυτά τα μαθήματα την Κυριακή και λέω, Κύριε, πώς θα φτιάξουμε τα παιδιά μας. Πώς θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Εδώ κινδυνεύουμε όλοι. Και ο Θεός με παρηγόρησε, ξέρετε πώς. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, Γιώργο, υπερεπερίσευσε η χάρη του Θεού. Δηλαδή, πριν ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και η χάρη του Θεού ήταν λιγότερη. Τώρα χειροτερέψαν τα πράγματα. Μεγάλωσε η χάρη του Θεού. Και χειροτερεύουν και πιο πολύ τα πράγματα. Πιο πολύ ανεβαίνει η χάρη του Θεού. Και είπα, δόξα Κύριε, είσαι αγαθός, είσαι σοφός. Δεν φοβόμαστε τίποτα, αδερφοί. Μη φοβού. Μόνο πίστευε φωνάζει ο λόγος του Θεού. Μη φοβάσαι το κακό. Όσο και να μεγαλώνει το κακό, η χάρη του Χριστού θα είναι πιο μεγάλη από το κακό. Ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά και εμείς αδερφοί αγαπητοί μέσα στη χάρη του Θεού. Αμήν. Σήμερα το παρακάναμε. Θεός να με συγχωρέσει και εμένα και εσείς να με συγχωρέσετε. 294. Ψάλλουμε τον ύμνο 294.